Η θεατρική παράσταση Ολυμπιάς, η μητέρα του Μεγαλέξανδρου, ανέβηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο θερινό θεατράκι Δήμου Σερών. Το θεατρικό έργο σε σκηνοθεσία Νίκου Βεργίδη διηγείται τη γεμάτη δολοπλοκίες ιστορία της Ολυμπιάδας, την ακατάπαυστη μάχη για την επικράτηση στην ανδοκρατούμενη διοίκηση και κοινωνία της Μακεδονίας του 4ου αιώνα π.Χ., την παθολογική αγάπη της στο μεγάλο στρατιλάτη και εξιστορεί τη δική της εκστρατεία με μοναδικό σκοπό ο γιος της να παραμείνει ο μέγας αυτοκράτορας του γνωστού και άγνωστου για την εποχή κόσμου. Καλή μου στρατονίκη, πόνο μου κάνεις την ψυχή για τέτοια να μιλώ. Μα και σιωπή μου, πάλι. Βάφελε η ρίζα του κακού. Τα δάκρυα δεν βγαίνουν ελεύθερα να κλάψω. Η υπερηφάνεια της γενιάς μου θα κρατάει στα μάτια. Σε βρει και άνθρωπο κακό πάλι, βασίλισσά μας. Αγιεράκτα, σου πω πιότερα. Μαχαριστία πλήρωσε για την καλή μου πίστη. Όμως η ώρα της εκδίκησης μπορεί να αργεί. Μαθάρτη. Σαν κάτι κακοσύνοτο που σχολετά, Σταρό. Δεν είναι καιρός να λέγω τόσα λένε και τρέμει. Βλέπεις μπροστά σου την αρχή. Σοπίσω έρχεται. Δεν είναι Ελληνίδα. Δεν θυμάστε τα γέννησα από το Σαμοθράκι. Είχε πάει εκεί για τις γιορτές στο μυστηρί. Εκεί συμπλάσσουν νέοι και νέες από όλες τις οικογένειες της Ελλάδας. Εκεί τον ερωτεύτηκε και η κυρία μου τρελά. Ο Φίλιππος παντού διαλαλούσε με πρόσωπο πέλα με την ελληνική προσκάλεση του σπιζοβόλου πνεύμα της. Την έφερε στην τέλα, έκανε νόμιμη καθήλυσα και την αποβασιλική γενιά. Έτος νόμιμη σου, δύο του γέννησε δύο παιδιά. Τον Αλέξανδρο και την Κλεοπάτρα. Κυλεχολιέ πάνω της σκυλάς μας. Ναι, ναι. Μα αντίπατρε, για πολλωστή φορά θα σου το πω. Έχω πάψει να είμαι γυναίκα εδώ και πολύ καιρό. Δεν έχω πια αισθήματα. Δεν έχω πια καρδιά. Μια πέτρα μονάχα, παγερή στα στήθια μου κολλάζει. Δίνουμε την μεγαλειώδη αυτή παράσταση στις Σέρες με μια μικρή καθυστέρηση, δεδομένου ότι ξεκινήσαμε από την Αμφίπολη, από το Φεστιβάλ Αμφίπολης, καθώς είχαμε και την αιγίδα του ίδιου του Φεστιβάλ Αμφίπολης. Δώσαμε μια δεύτερη παράσταση στο Σοχό και σήμερα τρίτη παράσταση είμαστε εδώ. Ο κόσμος ήδη έχει γεμίσει το θεατράκι. Η παράσταση έχει να κάνει με την ιστορία της Ολυμπιάδας, με τα διαδραματιζόμενα ιστορικά γεγονότα γύρω από το, με το πρόσωπο σύμβολο της μάνας, της συζύγου της Ολυμπιάδας, με ιστορικό δράμα με το οποίο μπορεί κανείς να μάθει σημαντικά στοιχεία από την ιστορία του τόπου του, πρόσωπα σημαίνοντα όπως ο Αντίπατρος, ο Κάσανδρος, η Στρατονίκη, η Θεσσαλονίκη παρελάβουν μέσα από το έργο αυτό. Σας επιφυλάσσουμε μία μικρή έκπληξη σε ό,τι αφορά την επανάληψη της παράστασης αυτής και με κάτι άλλα πρόσθετα πολιτιστικά στοιχεία τα οποία θα βγούμε εν καιρό να τα δημοσιοποιήσουμε. Η θεατρική παράσταση Ολυμπιάς ταξιδεύει για να πει την ιστορία της εντός και εκτός εθνικών συνόρων. Άρχισε το παγκόσμιο ταξίδι της τον Ιούλιο 2017 στο 19ο Φεστιβάλ της Αμφίπολης, δίπλα από τον Λόφο Καστά, με παρουσία πλήθος κόσμου να παρακολουθεί την πολυτάραχη ζωή της ιερείας των Καδηρίων Μυστηρίων. Τον ανεψιό σου, τον Αλέξανδρο, τον έχω ετοιμάσει για νόμιμο διάδρομο. Πατέρα, άσε τα ψέματα, τις μηχανές τις τώρα. Ξέρω τι σκέφτεσαι για μένα. Εσύ δεν είσαι, μου αρνήθηκες να παντρευτώ την κόρη του βασιλιά Πιξόδαρου που κυβερνάει τους Κάρες. Παιδί μου Αλέξανδρε, παιδί μου και διάδοχε, νέος που είσαι ακόμα. Πάλι να δω εσένα καμπρό σε είχε μου δίσκο, μικρής και ταπεινής φιλής υποτελής τους Πέρσες. Εσύ είσαι για τον θρόνο μας, για τη Μακεδονία, που πρώτη τώρα δύναμη μέσα στην Ελλάδα είναι. Τον αδερφό σου, τον Αριδαίο θα δώσουν.